Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Δύο σχήματα καλούνται να υποβάλουν οικονομικές προσφορές για την ανάπτυξη και λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών και αναλογικών διοδίων που τρέχει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με στόχο να ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους. Με το νέο σύστημα διοδίων θα γίνεται ηλεκτρονικά η χρέωση της διανυθίσας απόστασης και μόνο. Τα οχήματα θα αναγνωρίζονται αυτόματα με κάμερες κυκλοφορίας από τις πινακίδες κυκλοφορίας τους, θα καταγράφεται η χιλιομετρική απόσταση που διανύουν στους αυτοκινητοδρόμους και θα χρεώνονται αναλογικά με την χιλιομετρική αυτή απόσταση. Πακέτο θετικών μέτρων που θα περιλαμβάνει και την διανομή νέου κοινωνικού μερίσματος ετοιμάζεται να εξαγγείλει η κυβέρνηση. Οι διεπαφές του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης με τον Πρωθυπουργό πυκνώνουν προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο των μέτρων και να ανακοινωθούν πριν τις ευρωεκλογές. Σε ό,τι αφορά τώρα την διανομή κοινωνικού μερίσματος, τα σενάρια κάνουν λόγο για τα ίδια κριτήρια και ποσά, εφόσον δοθεί το πράσινο φως από τους θεσμούς, κλιμάκιο τον οποίο θα βρεθεί στην Αθήνα την ερχόμενη Δευτέρα. Περισσότεροι από 20.000 μισθωτοί σε αλυσίδες γρήγορης εστίασης θα δουν τους μισθούς τους να αυξάνονται και να φτάνουν έως και τα 940 ευρώ, ανάλογα με την ειδικότητα, μέχρι και τον Νοέμβριο του 2019. Σύμφωνα με τη νέα απόφαση του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας για τους εργαζόμενους στα ταχυφαγεία, προβλέπονται επιδόματα προϋπηρεσίας, γάμου, ανθυγιεινής εργασίας και άλλα, ενώ εισάγεται ειδικό προστατευτικό πλαίσιο για τους διανομείς. Σύμφωνα με την απόφαση, λοιπόν, τα κατώτατα όρια μισθών θα ξεκινούν από τα 655 ευρώ. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον Γενικό Δικτυμό να κυμαίνει σε 776,23 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,14%. Ανωδικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.